εκπομπές. Απλά η δική μου έκανε αίσθηση, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων. Έχεις κάποια φιλοπτικά, γενικότερα επαγγελματικά σχέδια για το μέλλον, Δέσμη? Σχέδια έχω πάρα πολλά. Σχέδια, τι θέλεις, με λεφτά υπάρχουν? Για ρωτά το Γιωργάκη να μας πει. Ο Γιωργάκης πάει, υπάρχει ακόμη αυτό. Και πολύ έκατο ο Γιωργάκης και δεν έμαθα καν ποδήλατο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Δέσμη, αν είσαι αγανακτισμένη αυτή την περίοδο γενικότερα και αν θα μπορούσες πραγματικά να πας δίπλα σε αυτό το κύμα των αγανακτισμένων, των ανθρώπων αυτών. Γιατί υπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν είναι αγανακτισμένος, εκτός βέβαια από των βολεμένων, των κομματόσκυλων που είναι βολεμένοι σε κάποια υπουργεία και δεν τους κουνάει κανείς. Ή πάει για ταξί του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος να κατοχυρώνει τη θέση με τους δικούς του αυλικούς. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, οι οποίοι είναι στην αγορά, την ελεύθερη αγορά, στον ιδιωτικό τομέα πλέον και στο δημόσιο, που δεν έχουν θείο στην κορώνη, είναι αγανακτισμένοι. Και εγώ είμαι αγανακτισμένη. Εννοείται. Εννοείται, σίγουρα. Αγαπημένο σου μότο. Δεν σ' άκουσα. Μότο αγαπημένο σου. Μότο. Α, πάμε για άλλα. Πολύ καλό αυτό. Και θέλω να τελειώσουμε, Δέσμη, με μια ευχή, γιατί σε λίγες μέρες ούτως ή άλλως γιορτάζουμε έχοντα Χριστούγεννα και λίγο πολύ θα βρεθούμε δίπλα στους οικείους μας, στους αγαπημένους μας. Πολύ, όπως τουλάχιστον έχω δει στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί που ζω εγώ, έχω δει ανθρώπους πλέον να ψάχνουν τα σκουπίδια να φάνε. Έτσι, όπως θα λέτε. Πραγματικά δεν το έχω δει ποτέ. Να σου πω κάτι εδώ πέρα, να σου κάνω συγγνώμη, μια παρένθεση για αυτό που είπες, να επιβεβαιώσω ότι η Γλυφάδα είναι μία από τις πιο, ας πούμε, θα έλεγα εντός εισαγωγικών εύπορες περιοχές, πλούσιες αν θέλεις. Ναι. Κι όμως στη Γλυφάδα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν να φάνε. Και ξέρεις, σε πονάει περισσότερο αυτό. Θα σου πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν μία εβδομάδα μπροστά μου ακριβώς. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, δεν ντρέπομαι να το πω, γιατί ορισμένοι άντρες ντρέπονται να πούνε ότι πάνε στο σούπερ μάρκετ. Πλάκα μου κάνει. Ναι, ορισμένοι ντρέπονται να το πούνε, γιατί το παίζουν ξέρω πολλοί άντρες με αλφα κεφάλαιο, ας το πω. Αυτούς να φοβάσαι. Μην τους αφήσεις να πέσουν σε πισίνα, ποτέ θα πάρουν νερό. Αυτούς να φοβάσαι. Λοιπόν, φτάνω στο ταμείο και ακριβώς έρχεται στο ταμείο ένας κύριος γύρω στα 35 περίπου. Ναι. Ο οποίος κρατάει ένα πάμπερ συγκεκριμένα και δύο παιδικά γάλατα. Μάλιστα. Φτάνει στην ταμεία και λέει, δεν έχω μία, έτσι ακριβώς, δεν έχω μία, για να μην κάνω ληστεία, για να μην κάνω οτιδήποτε, θέλω να πάρω αυτά, σου δίνω το όνομά μου, και όταν βρω λεφτά θα θέλω να τα πληρώσω. Και θα το δηλαδή, πραγματικά έπαθα πλάκα. Ναι, είναι σοκαριστικό αυτό. Πλάκα. Και μαζευτήκαμε όλοι, ξέρεις, εκεί που ήμασταν στα ταμεία, μαζέψαμε κάποια χρήματα, τα πληρώσαμε εμείς βέβαια, για να τα πάρει ο άνθρωπος για να φύγει, γιατί λέει, το παιδί μου έχει να φάει τρεις μέρες. Έλεος δηλαδή. Ενώ τελικά βρισκόμαστε. Έτσι, αυτό. Είναι η κοινωνία που ζούμε, αυτό που σου είπα. Είναι η κοινωνία που ζούμε, έτσι όπως την καταπίσαμε δηλαδή. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο η δική γενιά ευθύνεται, θεωρώ ότι μπάχαλο τα έκανε αυτή η περιβόητη γενιά του Πολυτεχνείου και μετά. Ναι. Που είναι και σε θέση, πρώτες θέσεις στον πολιτικό χώρο και τα κάνανε σαν τα πάντα. Ακριβώς. Να κάνω μια ερώτηση και εγώ. Λοιπόν, ναι, θέλω να ρωτήσω πόσο χειμωνέτος είναι δίπλα. Τελικά τι πιστεύετε? Ότι μας έδωσε αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου ψωμί, παιδεία ή ελευθερία? Αν πιστεύω ότι μας έδωσε τα τρία. Ναι. Μας έδωσε το δικαίωμα να κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα και να διαδηλώνουμε ενάντια στα κυβερνητικά μέτρα. Μας έδωσε μια ελευθερία τέτοια που να μπορούμε να εκφραστούμε, αλλά από την άλλη νομίζω ότι κοφεύουν οι ίδιοι. Θεωρώ δηλαδή ότι και που φωνάζουμε βλέπεις ότι είναι τείχος παντού. Μόνο λόγια, λόγια, λόγια. Λοιπόν, Δέσμη, θέλω να δώσουμε μια ευχή βασικά. Τι εύχεσαι στον κόσμο γενικότερα? Υγεία, τι να ευχηθώ, δεν υπάρχει. Τι να τους ευχηθώ, λεφτά, σαν τους κοροϊδεύω. Μακάρι, τι να σας πω, ρε παιδιά. Και μακάρι να τύχουμε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο, έτσι. Θέλω να σου πω κάτι. 10 εκατομμύρια Έλληνες, παιδιά, πιστεύουν στον Τζόκερ και στο πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Ποιοι να το πρωτοπιάσουν, δηλαδή. Ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα γιορτάζουν και οι Στέλιοι και οι Στέλιες, έτσι. Ναι, χρόνια πολλά. Στο Στέλιο και στη Στέλια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, Δέσμη. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι εγώ σε εσάς, γιατί εδώ πέρα ήταν λίγο μπερδεμένα. Προσπαθούσα να. Πάρα πολύ καθαρά τουλάχιστον. Πάρα πολύ καθαρά.
Πολλά φιλιά σε όλους που είστε εκεί. Καλά Χριστούγεννα, με το καλό το 12 και μακάρι να μας φέρει ό,τι μας φέρει τα προηγούμενα χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσμη. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια. Λοιπόν, δεν σου καταλαβαίνω, παιδιά, έτσι. Παιδιά, επειδή συνεργάστηκα μαζί τη αρκετά χρόνια, θέλω να πω, από το Alter Ακόμη, νομίζω ότι είναι από του ανθρώπου που πραγματικά δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ για τι εργασίε αυτέ, αυτή που είχα τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι είναι μια γυναίκα ντράκι. Ήταν ειλικρινή, ήταν. Ακριβώ. Ειλικρινή. Αισθανθεί και τα λέει στα ράτα. Ακριβώ. Τα λέει έξω από τα δόντια. Μιλάμε ντράκι, ντράκι, αυτό το πράγμα. Γιατί συνήθω στου χώρου που κινούμαστε, ναι, οι άνθρωποι κινούνται υπό γη. Ναι, δεν είναι πρόσωποι, δεν είναι αυτό. Ότι είναι να το πείτε πει, στο πει μπροστά σου κατευθείαν. Δεν υπάρχει πίσω απλά και τέτοια πράγματα. Καθόλου. Και φάνηκε κιόλα που είπε ότι είναι ντράκι, φάνηκε κιόλα από τα σύγκρα που βλέπει, έτσι. Δηλαδή τη αρέσει η δράση γενικότερα και η περιπέτεια. Αυτό έχω καταλάβει. Και σε λίγο κοντά μα. Παύλος Παούνης και Γιάννης και Χαγιάς. Πάμε! Lifestyle αφήνει την Κοζάνη και αποφασίσαμε να σας ξαναγήσουμε και στην Καστοριά. Η ομορφιά της Καστοριάς δεν περιγράφεται. Κάνεις βόλτα στη λίμνη και χάνεσαι στην ομορφιά της φύσης. Το ερωτικό στοιχείο είναι πολύ έντονο, ακόμα και στα έντομα. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω αφού το θέλουμε κι οι δυο, γιατί να χάνουμε καιρό. Εγώ τουλάχιστον να περιμένω δεν μπορώ. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω. Γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι. Αυτές που μόνο δεν κρυώνουν είναι οι πάτες από τη φέρα. Thank you.
Είναι μοναδική εμπειρία να περπατάς κοντά στη λίμνη. Το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε είναι το Αλπίνα, στην Κορισσό, σε ένα υπέροχο τόπο. Το ξενοδοχείο μας ξεκίνησε από το 2008, το Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει αυτή τη στιγμή στους πελάτες. Έχουμε τα δωμάτια, τις κλίνες μας, που είναι 11 κλίνες. Έχουμε το πρωινό, έχουμε το σπα. Στο λόμπι μας κάτω είναι τα παιδάκια να παίξουν, έχει παιχνίδια, να δουν τηλεόραση. Έχουμε σύρμα το ίντερνετ σε όλα τα δωμάτια. Οι πελάτες σας τουριστικά από πού προέρχονται? Συνήθως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι περισσότεροι μας πελάτες μας. Και λίγοι από τα νησιά, λόγω ότι είναι και μεγάλη η απόσταση, προέρχονται από τα νησιά μας. Τουριστικά πού στοχεύετε ως ξενοδοχείο Αλπίνα, εδώ στην Κορισσό της Καστοριάς, μια πανέμορφη περιοχή? Ποιο είναι αυτό που θέλετε να αναδείξετε περισσότερο στην περιοχή σας ή η περιοχή τι έχει περισσότερο να αναδείξει? Τα μέρη μας φυσικά, η φυσική ομορφιά που έχει, τη λίμνη μας, έχει πάρα πολλά χιονοδρομικά κέντρα που είναι κοντά και μπορούν οι πελάτες μας να ευχαριστηθούν το χιόνι. Οι υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο σας, το Αλπίνα, είναι υπηρεσίες που προσφέρονται κυρίως για το χειμώνα ή και για το καλοκαίρι? Είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων εποχών, θα το έλεγα. Είναι για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο μπορεί να έρθει ο καθένας και να ευχαριστηθεί την Καστοριά. Αν θέλει κάποιος να αναζητήσει κάποιες πληροφορίες για το ξενοδοχείο Αλπίνα, πού μπορεί να τις βρει? Μπορεί να μπει μέσα στο site alpinasuites.gr και μετά στα τηλέφωνά μας. Περίοδος αυτή που διέρχεται και η χώρα μας, μια οικονομική κρίση, πλήττει καθόλου την Καστοριά, λιγότερο ή περισσότερο από τις άλλες περιοχές? Γιατί από ό,τι βλέπουμε, αν και χειμώνας, είστε σε πληρότητα. Ναι, η οικονομική κρίση μας έχει περιορίσει πάρα πολύ. Είμαστε όμως με τα κουπόνια, έχουμε τη συμμετοχή με τα κουπόνια της εργατικής εστίας και έτσι δίνουμε την όθηση στον πελάτη να έρθει με λίγα χρήματα να ευχαριστηθεί την πόλη μας και το ξενοδοχείο μας. Πόσο πολύ στοχεύετε στον άνθρωπο, στην παρέα, στην φιλική παρέα εδώ στο ξενοδοχείο? Κοιτάξτε εδώ πέρα, λόγω ότι είμαστε όλα νέα παιδιά που εργαζόμαστε και ο κύριος Ζάχος είναι ένα νέο παιδί, είναι πολύ ζεστός ο χώρος μας και δίνουμε τα καλύτερα ό,τι μπορούμε, τους προσφέρουμε τα πάντα και οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, κάνουμε διάφορες προσφορές και πιστεύω ότι το ευχαριστούνται πάρα πολύ.